Η δύναμη των πεθαμένων εντοπίζεται στο γεγονός ότι εμείς οι ζωντανοί πιστεύουμε πως μπορούν να μας παρατηρούν διαρκώς. Δεν έχω ιδέα τι θα ακολουθήσει μετά, μετά το θάνατό μας. Άρα, με βάση αυτό, δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω σε άλλες καταστάσεις, σε παραπλευρούς κόσμους, είτε θρησκευτικής, είτε κάποιο άλλο τύπου μεταφυσικής ζωής. Είμαι αρκετά γειωμένος σε αυτό που συμβαίνει εδώ, στο τώρα της ζωής μου και της ζωής μας. Όταν προσπαθώ να γράψω ένα βιβλίο, έχω πάντα στο μυαλό μου ότι οι αποστάσεις μεταξύ του τι θεωρούμε ρεαλισμό. Εξάλλου, έχω σπουδάσει και νευροεπιστήμες και η μελέτη στον εγκέφαλο προφανώς μου έδειξε και αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με πάρα πολύ εύκολον τρόπο καμιά φορά τα πράγματα μπορούν να μεταποιηθούν σε καταστάσεις που ούτε μπορούμε να αναλογιστούμε εμείς οι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι. Άρα, έχοντας αυτό στο μυαλό, δηλαδή τις άπειρες εκφάνσεις των δεξιοτήτων του εγκεφάλου ή των προβλημάτων του εγκεφάλου ή των καταστάσεων που μπορεί να βρεθεί η σκέψη ανά πάσα στιγμή, όταν γράφω προσπαθώ να σέβομαι και αυτό το κομμάτι, δηλαδή των πολυπίκυλων εκφάνσεων που μπορεί να έχει η ζωή μας. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι μακάρι να μπορούσα να ζούσα κάποιες παράπλευρες ζωές και να ήμουν σε κάποια πιο, θα έλεγα, ελεύθερα περιβάλλοντα, αλλά τουλάχιστον σε λίγο πιο αποστασιοποιημένα περιβάλλοντα. Και είναι ενδιαφέρον το ότι ακόμα και όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό, κατά κάποιον τρόπο μπορώ να, ακόμα και άμα γράφω για την Κύπρο, νιώθω ότι μπορώ να επιτύχω λίγο την αποστασιοποίηση. Οπότε όμως είμαι εδώ και προσπαθώ να ασχοληθώ με μια θεματική που αφορά την Κύπρο, πραγματικά γίνεται ένα σχεδόν δυσβάσταχτο έργο. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Γενικώς οι νευροεπιστήμες, η επιστήμη γενικότερα και μαζί με την ψυχολογία που είχαμε στην αρχή δίνουν ένα πλαίσιο κάπως ισχυρό στο να μπορείς να ελέγχεις τις μεταβλητές των πραγμάτων. Όταν γράφω προσπαθώ πάντα, είτε την ώρα που συμβαίνει η διαδικασία της συγγραφής είτε εκ των υστέρων στην επιμέλεια, να παρατηρώ αυτές τις μεταβλητές, δηλαδή με λίγα λόγια να ελέγχω όλες τις παραμέτρους
του τι έχει υποθεί και να δω κατά πόσο σταθεί κάτι, πώς συνδέονται τα πράγματα. Οι σκέψεις μου σταμάτησαν για λίγο όταν είδα άλλον ένα σκορπιό. Πέρασε από μπροστά μου και χάθηκε ανάμεσα στα πόδια των αγαλμάτων. Στο βάθος, πάνω από την πόλη, ξεχώρισα ένα μικρό φως να αναβοσβήνει αργά με διαφορετικό χρώμα κάθε φορά. Τι βρισκόταν εκεί πάνω? Κοιτώντας τις λάμψεις, ευχήθηκα να σβηστεί κάθε ίχνος της ύπαρξής μου, κάθε καταγραφή. Επιθυμούσα κι εγώ την καθαρή σκέψη που αναζητούσε εμποναντέα, λίγα χρόνια ελεύθερης ζωής. Ήξερα όμως ότι κανένας δεν μπορεί να διακόψει τη συνεχή ανάπλαση του εαυτού του. Αυτός ο νέος συλλογισμός ήταν τόσο παρατραβηγμένος που με έκανε να γελάσω δυνατά. Κοίταξα τις σειρές των αγαλμάτων να απλώνονται παντού γύρω μου. Κάτω από το θόλο ενός ουρανού σπαρμένου με αστερισμούς, στην ξηρή ατμόσφαιρα της ερήμου έδειχναν αγέραστα, σαν να περίμεναν υπομονετικά κάτι να τα αναστήσει. Τα σκέφτηκα να γιώνουν μέσα σε ένα τεράστιο κλίβανο, τα υλικά τους να κυλούν σαν το λαχάρ στην Ιάβα και να πνίγουν το αχανές ερείπιο του μηχανισμού. Φαντάστηκα μέσα από τον ψεύτικο εγκέφαλο να φυτρώνει ένα ανθρώπινο σώμα και να επεκτείνεται ανάποδα προς τα πάνω. Οι πατούσες της τεράστιας μορφής που θα γεννούσε η γη θα περνούσαν πρώτα το ύψος του Γκρόβεν, μετά θα άφηναν πίσω τους τα ασήμαντα νέφη, θα έφταναν στην εξόσφαιρα και από εκεί θα άγγιζαν τα άστρα. Άμα μου πει κάποιος, για παράδειγμα, για το δεύτερο μου μυθιστόρημα ότι είναι επιστημονικής φαντασίας, κάπως με ενοχλεί, γιατί προσπάθησα να γίνει κάτι το οποίο, παρότι διαδραματίζεται σε έναν άλλον πλανήτη, θα μπορούσε να έλαβαν χώρα σε οποιοδήποτε σημείο, ξέρω εγώ, στη Βιωτία στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάπου στην Κύπρο, ή κάπου στην Αμερική. Αυτό είναι ένα δικό μου παιχνίδι, όπου προσπαθώ να προσγειώσω σε έναν επίπεδο περίεργου ρεαλισμού κάτι το οποίο μπορεί στην αρχή να φαντάζει ως μη γραμμικό. Σίγουρα υπάρχει πολύ συγκεκριμένη οπτική πάνω στις έννοιες της ευθύνης και ταυτόχρονα της ελεύθερης βούλησης. Θα ήθελα τα ταξίδια μου να ήταν για πιο ελεύθερους σκοπούς, περιηγήσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια για κάποιο λόγο τα πιο σημαντικά μου ταξίδια ήταν σε χώρες όπως η Τουρκία, η Αρμενία, τα Βαλκάνια. Μέσα από τη διαδικασία των ταξιδιών έχω συνήθως την ευκαιρία να κάνω μια υποτυπώδη φυσικά σύνθεση των πραγμάτων, των συνδέσεων μεταξύ του χώρου και του χρόνου. Καμιά φορά δηλαδή φεύγω από την Κύπρο και με κάποια ίσως ευκολία, να έλεγα, μπορώ να δω μια επέκταση των πραγμάτων, των συμπεριφορών, αλλά όχι μόνο τούτο, ακόμα και της φύσης, των βουνών, των ποταμών, μέχρι τα βάθη της Ανατολής. Τη δεκαετία του 80 ήταν μεγάλωνα στο δικό μου το χωριό. Νομίζω ότι τα παιδικά μου μάτια και αισθήσεις είχαν την ευκαιρία να προσλαμβάνουν κάποιες υφές από συμπεριφορές και καταστάσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Κάπως με συναρπάζει, όχι προφανώς σε επίπεδο νοσταλγίας, αλλά σε επίπεδο εξέλιξης του χρόνου, με συναρπάζει να βλέπω καταγραφές από, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, γιατί μου δίνει μια γερή αίσθηση, είναι ότι συνδέονται με το τι ήμασταν εμείς προηγουμένως. Φαρμακείο.
Ο Ζωφρόνης είναι αδερφότεχνο. Ναι, αδερφή παπά. Είναι αδερφή του παπά. Είναι μια από τις πιο καλές φωτογράφους του Παλιχωρκού. Όταν ήταν νεαρή. Ερασιτέχνης, ναι. Έφκανα για το χορκού. Κάποτε, δεκαετία του 60, του 70, έκαμε ένα φοβερή καταγράφη. Και τοπία και ανθρώπους. Κοίταξε, εγώ το Παλιχώρι δεν το έζησα όπως έπρεπε να σπουδε. Ήμουν 14 χρονών, 16 χρονών που έφκανα τις φωτογραφίες. Και έφυγα σε Ρεβέ Λευκοσία και μήνυσκα και δούλευκα σε ένα σπίτι. Δούλευκε μέχρι τα 40 της μετά στη Λευκοσία. Αλλά πρόλαβε πριν να πάει και να καταγράψει φοβερά πράγματα. Όχι μόνο τα μέσα, σε άλλα χωρικά. Εύκανα και ο Παλαιχωρισσονισμένο, αν το ήβρες το. Πρέπει να το είπα, σίγουρα. Έπιαμε ότι σου σου πρέω. Αυτός έπιασε μου δούλες σε ό,τι έθελε. Τσάφηκε μου λέω και στις υπόλοιπες. Όταν προσπαθείς να γράψεις ένα μυθιστόρημα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν, να σου δώσουν κάποια αγκίστρια, κάποιες μεταβλητές, μέσω των οποίων θα μπορούσες να κινηθείς και να συνθέσεις ιδέες. Ταυτόχρονα τα ίδια ερεθίσματα θα μπορούσαν να ήταν και τροχοπέδι στη διαδικασία. Δηλαδή, ξέρω ότι οι συγγραφείς όπως το Μουρακάμι, ο Ιαπωνέζος, λέει ότι δεν αφήνει τίποτα να περάσει σχεδόν σε επίπεδο ερεθισμάτων και ότι είναι κανόνας γι' αυτό να κάτσει μπροστά από ένα κενό χαρτί ή άδειο κόλλα στον υπολογιστή του για να ξεκινήσει από αυτό που λέμε τα πουλαράσα εντελώς και να αρχίσει να δομεί την ιστορία του και τους χαρακτήρες του κυριολεκτικά από το μηδέν, βάζοντας χρώματα και γραμμές σε πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι υπήρχαν μέσα του. Άρα θα έλεγα ότι στη διαδικασία της αρχιοθέτησης και πιο συγκεκριμένα στο μάζεμα φωτογραφικού υλικού, το οποίο είναι κάτι που κάνω εκτεταμένα, ενώ έχω την ευκαιρία να μαζεύω υλικό από ετερόκλητο, από ανθρώπους που έχουν καταγράψει πράγματα αρκετά σημαντικά που αφορούν κυρίως τις περασμένες δεκαετίες, από μεταβάσεις ανθρώπων του χωριού στο εξωτερικό, από τη μεταποίηση του χώρου, δηλαδή από τον καιρό που δεν υπήρχε καν ηλεκτρικό στο χωριό μέχρι ένα μεταγενέστερο στάδιο, από πολύ περίεργες και έντονες πολιτικές εκδηλώσεις οι οποίες δείχνουν και τις στάσεις στον καιρό, από ένα σωρό άλλες διαδικασίες και τελετουργικά του χωριού. Μέσα από αυτό το υλικό, το φωτογραφικό, μπορώ να μαζέψω πραγματικά αρκετά σημαντικές ιδέες. Για παράδειγμα, στο δεύτερο μου μυθιστόρημα, στον Αργό Σίδηρο, υπάρχει αρκετή διακειμενικότητα, αλλά νομίζω το πάλεψαμε νύχια και με δόντια να είναι με έναν τρόπο γόνιμο και μινιμαλιστικό, δηλαδή να χρησιμοποιείται το αρχείο μέχρι το σημείο όπου δεν προσβάλλει ούτε τα όρια του ανθρώπου που έχει δημιουργήσει αυτό που χρησιμοποιώ εγώ και ούτε επεμβαίνει μέσα στο δικό μου έργο, αλλά απλά το συντονίζει και δείχνει το πώς είμαστε και εμείς στην καθημερινότητά μας όταν αφομοιώνουμε και επηρεαζόμαστε από τα δημιουργία άλλων. Το τούτο, ας πούμε, είναι ένα αρχείο μου που νομίζω ότι είναι πάρα πολλά σπάνια και ήμουν πολλά τυχερός που βρέθηκε μπροστά μου. Ήταν κάσες υπόγειο στην Πάφο
με αρνητικά που φωτογραφίες που είχαν βγει στο χωρκό μου, στο Παλαιχώρι, τη δεκαετία του 70, που τρεις έφηβους που εκπαιδεύκονταν τότε στο σκοτεινό θάλαμο και είχαμε την τύχη ότι για 4-5 χρόνια από το 72 στο 77 καταγράφαν το χωρκό σε οποιαδήποτε έκφανση του. Για παράδειγμα, δάμε έχει κάτι αρνητικά φοβερά που είναι μέσα στις κολύμπες του χωρκού. Ένα σωρό κόσμο που το Παλαιχώρι και χρησιμοποιεί τις κολύμπες σαν να είναι θάλασσα το καλοτζέρι. Είναι αρκετά σουρεάλ. Χρησιμοποιούν άλλα σημεία του χωρκού που μεταγενέστερα αξιοποιήθηκαν διαφορετικά, για παράδειγμα για εθνικιστικούς ή άλλους περίεργους σκοπούς. Με οτιδήποτε προσπαθήσει να καταπιαστεί κανείς ενώ γράφει ένα μυθιστόρημα, μα με οτιδήποτε, την πιο μικρή πτυχή ενός κειμένου, άμα θέλει να την επεκτείνει, να την μελετήσει, να την ανοίξει, θα μπορούσε να ασχολείται για όλη του τη ζωή. Δυστυχώς για μένα, είμαι από τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα σε αυτόν το περίεργο παιχνίδι των αναφορών ή της εκτεταμένης έτσι, εντρίφησης στη μελέτη. Είναι μια πάλι να τη θασεύσεις τις αναφορές σου ουσιαστικά πολλές φορές η διεκπαιρέωση ενός μυθιστορήματος. Ο κινηματογράφος είναι κάτι μέσω του οποίου κυριολεκτικά τρέφομαι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ από κάθε άποψη, από επίπεδο παραγωγής, τα σενάρια, οι ερμηνείες, η αλληλουχία των ταινιών, των σκηνοθετών. Καμιά φορά κάθομαι και βλέπω γράμμι κάτι από που ξεκίνησαν, που έφτασαν, τη σκέψη τους, γιατί καμιά φορά έχει μια μυθιστορηματική υφή, όχι μόνο ένα συγκεκριμένο έργο τους, αλλά η σύνθεση όλου του έργου τους. Να ήθελα πραγματικά στο μέλλον να γράψω, ξέρω εγώ, μια τριλογία, ας πούμε. Να με ενδιαφέρει πάρα πολλά. Στον κινηματογράφο υπάρχουν τρομερά έργα που είναι με τούτη τη μορφή, κυρίως τριλογίες, ας πούμε. Έχουν κάνει μιαν ο Αντωνιώνη, μιαν ο Κουροσάβα, μιαν ο Φελίνη, μιαν ο Μιζοκούτσι. Πολλά θα το ήθελα στο μέλλον να πειραματιστώ με κάτι τέτοιο. Τώρα είμαι στη διαδικασία έκδοση του τρίτου μου βιβλίου, το οποίο έχω τελειώσει, αλλά εδώ και καιρό καταπιάνομαι με έναν άλλο βιβλίο, το οποίο να το πούμε ότι είναι αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που σχετίζεται με την ελληνική μουσική. Thank you.